Πρέπει να αναγνωρίσουμε και σε εσάς της Νέας Δημοκρατίας και σε εσάς του ΣΥΡΙΖΑ ότι τόσες μέρες τώρα προσπαθήσατε να φέρετε τη συζήτηση στα μέτρα σας. Ακόμα και μια τέτοια συζήτηση όπως είναι αυτή για τον κρατικό προϋπολογισμό η οποία προσφέρεται για να γίνει μια πιο ουσιαστική αντιπαράθεση και ένας κόσμος να βγάλει ίσως ορισμένα συμπεράσματα για την πολιτική, τις θέσεις των κομμάτων, εσείς προσπαθήσατε να τη φέρετε στα μέτρα της κάλπικης αντιπαράθεσής σας. Έβγε και στους δύο. Εμείς πάντως θα επιμείνουμε στο να αναδείξουμε τα βασικά πολιτικά ζητήματα που αφορούν στον προϋπολογισμό. Θα επιμείνουμε στην ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα και όχι τις λαϊκίστικες κορώνες Μητσοτάκη, Τσίπρα και λοιπόν ακολούθουν σας εδώ μέσα σε αυτό τον κατήφορο. Πριν από ένα χρόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έλεγε πως φάγαμε πια το γάιδαρο, κάντε υπομονή, έρχεται και το εμβόλιο και μετά επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Τώρα ποιος έφαγε το γάιδαρο το συζητάμε. Πάντως το εμβόλιο ήρθε, η πανδημία όμως δεν έφυγε. Είναι εδώ ακόμα πιο φωνική και κάνουμε την ίδια ακριβώς συζήτηση για τα αυτονόητα που αρνείστε. Εμείς κύριε της κυβέρνησης δεν θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός που καταθέσατε και θα ψηφίσετε σήμερα είναι εκτός τόπου και χρόνου όπως σας καταλογίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κρατικός προϋπολογισμός είναι εντός, πιο εντός δεν γίνεται, των απαιτήσεων που έχουν οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι στην Ελλάδα στη δεδομένη χρονική στιγμή για να κατοχυρώσουν τα τεράστια κέρδη τους την ώρα που ο λαός υποφέρει. Γι' αυτό άλλωστε περίσεψαν και οι πανηγυρισμοί σας για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και οι διαβεβαιώσεις ότι αυτοί θα συνεχιστούν. Κλείνεται το μάτι στους λίγους του κεφαλαίου οι οποίοι προσδοκούν ασφάλεια για τις επενδύσεις τους και άλλες εγγυήσεις για τα κέρδη τους και καλλιεργείται ταυτόχρονα και ψεύτικες προσδοκίες στους εργαζόμενους, στο λαό, ότι αυτή η ανάπτυξη θα είναι για όλους. Σας ακούμε να λέτε ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη, τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας, τη μεγαλύτερη μείωση της φτώχειας. Για να μην μιλήσουμε για το πώς μετριέται η ανεργία, που πλέον αρκεί κάποιος να απασχολείται λίγες μέρες, λίγες ώρες τη βδομάδα και να λογαριάζεται ως κανονικά εργαζόμενος. Για να μην ρωτήσουμε και το ποια μεζούρα έχετε βάλει και μετράτε τη φτώχεια, δηλαδή το όριο της στοιχειώδους επιβίωσης. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τους υψηλούς ρυθμούς ανάκαμψης που λέτε. Από πού προέκυψαν αυτοί? Η μεγαλύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη για την οποία κοκορεύεστε είναι το αποτέλεσμα της συνέχισης, διατήρησης και κλιμάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης. Πιάσατε το νήμα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν και συνεχίζετε. Θέλετε να σας θυμίσουμε τους καθυλωμένους μισθούς πείνας, την απογείωση της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, τις απλήρωτες υπερορίες, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την τηλεργασία, αυτή τη νέα μορφή εκμετάλλευσης. Θέλετε δηλαδή να μιλήσουμε για όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που αυξάνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, βασική προϋπόθεση βέβαια της καπιταλιστικής σας ανάπτυξης. Ξέρουμε πως δεν σας αρέσουν αυτά τα ξύλινα, τα επαναλαμβανόμενα, αλλά την εκμετάλλευση πώς αλλιώς να την πεις, εκτός και αν επιλέγεις να το παίζεις χαζοχαρούμενος, όπως κάποια παπαγαλάκια σε μέσα ενημέρωσης. Αυτή η μεγαλύτερη ανάκαμψη στην Ευρώπη που διαφημίζεται είναι το αποτέλεσμα της προκλητικής στήριξης των ισχυρών μερίδων του κεφαλαίου με νέα κίνητρα και νέα προνόμια. Θέλετε να σας θυμίσουμε τις διαδοχικές μειώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων, τις απευθείας επιδοτήσεις μέσα από διάφορα χρηματοδοτικά πακέτα και τους αναπτυξιακούς νόμους, τη μείωση των ασφαλιστικών τους εισφορών. Ο κατάλογος βέβαια, όταν πρόκειται για τη στήριξη του κεφαλαίου, δεν έχει τέλος. Θέλετε μήπως να μιλήσουμε για τον νόμο Χατζηδάκη? Μπορείτε να υπερηφανεύεστε γι' αυτόν. Βέβαια, πρόκειται για ένα εμβληματικό νόμο
σε ό,τι έχει να κάνει και με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και τη στήριξη της ολιγαρχίας του πλούτου. Αλλά προσέξτε, γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος, λέει ο λαός μας. Και τελευταία σας έχει κοπεί και λίγο το γέλιο, ιδιαίτερα εκεί που οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους αδρανοποίησαν αυτόν τον κατάπτυστο νόμο. Η μεγαλύτερη όμως ανάκαμψη στην Ευρώπη, σύμφωνα και με τις δικές σας εκτιμήσεις, απέχει πάρα πολύ ακόμα για να φτάσει έστω στο προκρίσεις επίπεδο. Στο επίπεδο του 19 θα φτάσει το πρώτο εξάμηνο του 22, αν πάλι όλα εξελιχθούν ομαλά. Μάλιστα, οι ίδιες εκτιμήσεις σας έλεγαν ότι χρειάζεται μια δεκαετία ακόμα για να φτάσει στο επίπεδο του 2008. Δηλαδή, κάπου στο 2032, δηλαδή ζήσε μάη μου να φας τριφύλι. Και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, πράγμα αδύνατο σε αυτό το σύστημα, αδύνατο για τον καπιταλισμό. Γιατί σε ένα σύστημα που είναι γεμάτο μεγάλες αντιθέσεις, ανταγωνισμούς, είναι αστείο να μιλάει κανείς για ομαλότητα, πολύ περισσότερο που η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε γυάλα. Γι' αυτό κρατηθείτε λίγο. Δεν σας προβληματίζει η επιβράδυνση της Κίνας, η ένταση της διαπάλης ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα, άλλα κέντρα. Μια διαπάλη η οποία πολύ πιθανό να έχει επιπτώσεις και στα μεγαλεπίβολα επενδυτικά σχέδια τα οποία αναμένεται στην Ελλάδα. Αλήθεια, δεν σας προβληματίζουν οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για νέα επιβράδυνση της οικονομίας και κοινωνική αβεβαιότητα. Δεν σας προβληματίζει η όξυνση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία. Η διαπάλη που δυναμώνει για την πορεία του πληθωρισμού και τα επιτόκια. Η αντιπαράθεση με ποιο καύσιμο θα γίνει η περιβόητη πράσινη μετάβαση, αλλά και για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάκαμψης. Κατεβάστε λοιπόν λίγο τους τόνους, γιατί όλα αυτά αποτελούν παράγοντες που δημιουργούν σοβαρές επισφάλειες για την επόμενη μέρα, η οποία μόνο ρόδινη δεν προβλέπεται για τους εργαζόμενους. Κυρίες και κύριοι, και ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός είναι φτιαγμένος από τα ίδια ή παρεμφερή αντιλαϊκά υλικά που καταρτίστηκαν και όλοι οι προϋπολογισμοί όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Είναι ένας προϋπολογισμός βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός. Άλλωστε, ο εκάστοτε κρατικός προϋπολογισμός αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης της οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Διαχρονικά αποτελεί το μέσο αναδιανομής σε βάρος των πολλών και προς όφελος των λίγων. Και ο προϋπολογισμός λοιπόν για το 2022 δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτές τις γενικές αρχές. Είναι ένας προϋπολογισμός αντιλαϊκός, γιατί προβλέπεται, ενώ προβλέπεται ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα φτάσουν τα 50 δις, η μερίδα του λέοντος από αυτή την αύξηση θα προέλθει από τους έμεσους φόρους, οι οποίοι αυξάνονται κατά 2 δισεκατομμύρια. Με δύο λόγια, αυτή η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα βγει κυρίως από τις τσέπες των εργαζομένων, των ανθρώπων του μόχθου. Αυτοί κυρίως επιβαρύνονται από τους έμεσους, τους πιο άδικους φόρους. Είναι ένας προϋπολογισμός ταξικός, γιατί το σύνολο των φορολογικών εσόδων, δηλαδή των φορολογικών βαρών, ουσιαστικά φορτώνεται στις πλάτες του λαού, ενώ αντίθετα για τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες, παρά την αύξηση των κερδών τους, προβλέπεται φιλική συμμετοχή στα συμβολικά επίπεδα του 5%. Αυτή η φιλική συμμετοχή των μεγάλων εταιριών στα φορολογικά έσοδα γίνεται ακόμα πιο προκλητική αν κανείς σκεφτεί ότι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα κουβαλάνε στις πλάτες τους τα βάρη που φορτώθηκαν και από την εποχή των μνημονίων. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις απολαμβάνουν νέες προκλητικές φοροαπαλλαγές, ευεργετούνται με συνεχείς μειώσεις στη φορολογία τους. Είναι ή δεν είναι πρόκληση η συνταγματικά κατοχυρωμένη φοροαπαλλαγή των εφοπλιστών, όλων αυτών δηλαδή που δεν ξέρουν τι έχουν και καταγράφουν φέτος νέο ιστορικό ρεκόρ σε κέρδη, ναυπηγήσεις και αγορές πλοίων. Είναι περιττό, φαντάζομαι, να θυμίσω πως την πρόταση του ΚΚΕ
για να καταργηθεί επιτέλους αυτή η προκλητική φοροαπαλλαγή στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, την απορρίψατε όλοι σας. Και εσείς της Νέας Δημοκρατίας, αλίμονο, αλλά και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Είναι ή δεν είναι πρόκληση το γεγονός ότι καμιά από τις κυβερνήσεις δεν εφάρμοσε τα άρθρα του νόμου για την επιβολή ειδικού φόρου στα ακίνητα νομικών προσώπων, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκθέσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα έβαζε στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια περίπου, ενώ αντίθετα στη θέση του επιβλήθηκε ο άδικος αντιλαϊκός ένφια, τα έσοδα του οποίου κυμαίνονται στα 2,5 δις. Και μην μας πείτε πάλι για τις μειώσεις των ένφια που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένας τρόπος υπάρχει να απαλλαγεί η λαϊκή οικογένεια από το βραχνά να πληρώνει νίκη στο δικό της σπίτι. Και αυτός είναι μόνο η οριστική κατάργησή του. Ούτε για τους δύο παλαιστές αγρότες αντέχει η οικονομία με όσα μας λέτε. Τους δίνετε ψίχουλα και τα διαφημίζετε για καρβέλια, όταν το κόστος παραγωγής είναι στα ύψη και οι τιμές παραγωγού στα τάρταρα. Καμιά αναπλήρωση σε ό,τι τους αρπάξατε με τα μνημόνια και τις επιπτώσεις της πανδημίας. Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στην αγροτική παραγωγή δόθηκε μόλις το 1% περίπου του συνολικού πακέτου το 2021 και 0 για το 2022. Ως προς τις εκπτώσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου προβλέπονται 50 εκατομμύρια μόνο για αγρότες συνεταιρισμένους και νέου εισερχόμενους, ενώ πριν το 2017 ήταν πάνω από 150 εκατομμύρια. Είσαστε πολύ πίσω από τις ανάγκες τους. Ούτε φυσικά δεχτήκατε το αυτονόητο να μην φορολογούνται οι μικροί επαγγελματίες από το πρώτο ευρώ και να ενταχθούν στο αφορολόγητο. Αναφέρουμε σε όλους αυτούς τους μικροεπιχειρηματίες που παλεύουν με τα χρέη, παλιά και καινούργια, τώρα με τις πανάκριβες πρώτες ύλες που ψαλιδίζουν το εισόδημα και την εκτείναξη του κόστους της ενέργειας με λογαριασμούς που οι αυξήσεις ξεπερνούν αυτό το διάστημα το 50%. Προφανώς και για αυτούς δεν αντέχει η οικονομία. Κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός σας είναι αντιλαϊκός, ταξικός και αυτό αποτυπώνεται και στις δαπάνες που αφορούν παροχές για τους εργαζόμενους, για τις συντάξεις, για την υγεία, την παιδεία. Για πείτε μας λοιπόν, γιατί παρά την αύξηση του ΑΕΠ που έχετε κάνει σημαία σας, αλλά και την αύξηση και των φορολογικών εσόδων, παραμένουν παγωμένες δαπάνες που αφορούν κρίσιμες λαϊκές ανάγκες. Για τις συντάξεις τι να πούμε. Βλέπετε, έχει φροντίσει γι' αυτό και ο νόμος Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ και η συνέχεια του ο νόμος για το τζογάρισμα του ασφαλιστικού. Για την παιδεία προφανώς υπολογίζεται στο νέο σχολείο που θέλετε να διαμορφώσετε, όπου όλα θα πουλούνται και όλα θα αγοράζονται. Και σταδιακά ευελπιστείτε να σας απαλλάσσουν και από την υποχρέωση να χρηματοδοτεί το κράτος την εκπαίδευση των παιδιών του λαού, όπως έχει άλλωστε υποχρέωση να κάνει. Για την υγεία όμως, ποια δικαιολογία έχετε? Όταν σε συνθήκες ενός νέου ακόμα πιο φωνικού κύματος πανδημίας από παντού φωνάζει η ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας και εσείς έχετε το θράσος να φέρνετε έναν προϋπολογισμό με μειωμένες τις δαπάνες για τα νοσοκομεία αλλά και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων ούτε κουβέντα. Εδώ με το νέο ΕΣΥ τολμήσατε να μιλήσετε ακόμα και για κλείσιμο ορισμένων νοσοκομείων. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που παραμένει ουσιαστικά ανύπαρκτη, κατά την άποψή σας δεν πρέπει να ενισχυθεί. Αλλά προφανώς για εσάς και αυτό αποτελεί περιττή πολυτέλεια. Και όλα αυτά, ενώ ξέρετε πάρα πολύ καλά πως μια στελεχωμένη, εξοπλισμένη, ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα μπορούσε να έχει ουσιαστική συμβολή στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων που στενάζουν παντού σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο τώρα με την πανδημία. Δεν λέτε κουβέντα για το ότι θα μπορούσε επίσης να έχει και πολύ μεγάλη συμβολή στην υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος με την ουσιαστική ενημέρωση αλλά και την πρόληψη και την παρακολούθηση των εμβολιασμένων. Και μετά κουνάτε το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης
την κοστολογήσατε κιόλας στα 100 ευρώ το μήνα. Αλήθεια, πόσο λέτε ότι πρέπει να κοστολογήσει ο λαός τις δικές σας ατομικές και συλλογικές ευθύνες? Αργά ή γρήγορα θα έρθει και η σειρά σας. Και μη χασκογελάτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν και εσάς αυτές οι ευθύνες. Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με τις λαϊκές ανάγκες είναι καθυλωμένο, παγωμένο, μειωμένο. Ό,τι όμως σχετίζεται με τις ανάγκες των ομίλων, τη λεγόμενη πράσινη ψηφιακή μετάβαση, εκεί αντίθετα παρατηρούμε σημαντική αύξηση των δαπανών για το κράτος. Θα το δώσω με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητή η αντίθεση. Σε ένα από τα πιο κεντρικά νοσοκομεία της Αθήνας, όπως είναι το νοσοκομείο Παμακάριστος, για το οποίο βέβαια δεν έχετε δώσει δεκάρα για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, προσωπικό, με υπαρκτό τον κίνδυνο να κλείσουν κλινικές, καθώς προσλήψεις έχουν να γίνουν από το 2010. Πρόσφατα εγκρίθηκε κονδύλι του ΕΣΠΑ ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Με δύο λόγια, λεφτά υπάρχουν για τις πράσινες ενεργειακές business που ιεραρχεί το κεφάλαιο για να έχει κέρδη, αλλά για γιατρούς, για νοσηλευτές, ιατρικό εξοπλισμό, ούτε ένα ευρώ. Αλήθεια μας λέτε ότι την ώρα που πεθαίνει κόσμος προτεραιότητα είναι η ενεργειακή πράσινη αναβάθμιση του κτηρίου και όχι οι προσλήψεις προσωπικού, εξοπλισμού ή δημιουργία υποδομών για κρεβάτια, μεθ και άλλα? Είτε λοιπόν μιλάμε για τις πράσινες business, είτε για τη διαχείριση της πανδημίας και τις χρυσές δουλειές που κάνει η ιδιωτική υγεία, οι κλινικάρχες, προτεραιότητά σας είναι τα σχέδια των λίγων ομίλων, η διασφάλιση των κερδών τους. Γι' αυτά τα πράσινα επιχειρηματικά σχέδια, οι χρηματοδοτήσεις από τα αντίστοιχα υπουργεία, τριπλασιάζονται και τετραπλασιάζονται. Ακούσαμε και ορισμένους βουλευτές της κυβέρνησης να πηγαίνουν αυτή την επικίνδυνη λογική παραπέρα. Είπαν και από αυτό εδώ το βήμα, καλά όλα τα άλλα που λέτε, αλλά τις δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράμματα πρέπει να τις ψηφίσουμε όλα τα κόμματα, όλοι μαζί μωρέ, σαν μια γροθιά, γιατί αφορούν την άμυνα, την προστασία, την ασφάλεια της χώρας. Μάλιστα. Δηλαδή, βαφτίζεται άμυνα και ασφάλεια τους επιθετικούς σχεδιασμούς των συμμάχων σας, των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, άλλων. Ποια ασφάλεια και ειρήνη υπερασπίζουν τα πάνω από 70 επιθετικά ελικόπτερα και σχεδόν 1000 κομμάτια εξοπλισμού των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ που μετακινήθηκαν από το αμερικάνικο πλοίο που έδεσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης? Στρατιές Αμερικάνων αποβιβάστηκαν σε ελληνικό έδαφος στην Αλεξανδρούπολη και εσείς μιλάτε λες και ήρθαν για κάποια εκπαιδευτική εκδρομή. Όλο τυχαίως βέβαια μετακινούνται προς την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, όπου ξεδιπλώνονται τα νατοϊκά σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών που καίει στην περιοχή και απειλεί τους λαούς. Συνολικά, 7,5 δισεκατομμύρια θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του 2022 για τις αμερικανονατοϊκές ανάγκες, για τις μεγαλεπίβολες επιδιώξεις σας να αναβαθμιστεί ο ρόλος της άρχουσας τάξης της χώρας, των διαφόρων δηλαδή μεγάλων businessman, τους ίδιους για τους οποίους μιλούσαμε και πριν, για να γίνουν περιφερειακοί παίκτες, όπως είπε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός. 7,5 δισεκατομμύρια. Ας αναρωτηθούν, όχι εσείς, αλλά οι εργαζόμενοι που μας ακούνε, πόσες προσλήψεις υγειονομικών θα μπορούσαν να γίνουν για να σωθούν ζωές? Πόσες προσλήψεις εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να γίνουν για να μην στηβάζονται τα παιδιά μας σε αίθουσες 27 και 28 μαθητών? Πόσα και πόσα θα μπορούσαν να γίνουν για τις ανάγκες του λαού και των παιδιών του? Για αυξήσεις σε συντάξεις, μισθούς, για επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, μισθού και τόσα άλλα. Χτες ήμουν στην υπηρεσία μετανάστευσης στην Πέτρου Ράλη που καλύπτει ένα τεράστιο χώρο του κέντρου και της Δυτικής Αθήνας, προσπαθώντας
οι λίγοι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που ταλαιπωρούνται για να πάρουν τα χαρτιά της νόμιμης άδειας παραμονής ή της ανανέωσής της. Και αυτό γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Καμιά πρόβλεψη από τον προϋπολογισμό και εδώ. Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστη που υποτίθεται την τιμάτε κι εσείς. Στηρίζουμε το αίτημα των εργαζομένων στο χώρο εκεί, στην υπηρεσία μετανάστευσης, για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για νέες προσλήψεις που έχουν ανάγκη, για βελτίωση του εξοπλισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την αρχιοθέτηση των δεκάδων χιλιάδων φακέλων κλπ. Κλπ. Τι θα γίνει επίσης με τους 80.000 εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό που δεν έχουν πάρει ταμείο ανεργίας γιατί δεν έχουν δοθεί τα ένσημα της αναστολής? Πώς θα κάνουν γιορτές αυτοί οι άνθρωποι? Χώρια τους 200.000 στον επισιτισμό που δεν προβλέφθηκε καμιά προστασία από τα μέτρα τώρα για τον κορονοϊό, για την πανδημία. 200.000 συνάνθρωποι μας χωρίς κανένα εισόδημα. Μαζί με όλα τα άλλα, ο αντιλαϊκός και ταξικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού αποκαλύπτεται και από τη σύγκριση δύο μόνο μεγεθών. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι το 2022 το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 4,5% σε σχέση με το 2021. Την ίδια ώρα όμως, ο μέσος πραγματικός μισθός θα παρουσιάσει μια οριακή μεταβολή μόλις κατά 0,2%. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι αποσπούν ολοένα και μικρότερο κομμάτι. Άλλη μια απόδειξη ότι οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνονται, όπως άλλωστε σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, είτε κυβερνούν νεοφιλελεύθεροι, είτε σοσιαλδημοκράτες, είτε κεντροδεξιοί, είτε κεντροαριστεροί, όπως και αν τους λένε, είτε ανήκουν στη Σοσιαλιστική Διεθνή και το Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα, όπως το ΠΑΣΟΚ και ως παρατηρητής ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε στη Διεθνή του Φιλελευθερισμού και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπως η Νέα Δημοκρατία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ετήσιος παγκόσμιος κατάλογος με τους δισεκατομμυριούχους περιλαμβάνει ένα κατάλογο με μόλις 2.775 ανθρώπων, ατόμων, από τα δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι αυτοί οι συγκεκριμένοι έχουν συνολικό πλούτο 13,1 τρισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι αυξημένο από πέρσι κατά 62%. Ακούμε και την κριτική βέβαια που σας κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε παράπονο. Σας βολεύει γιατί αφήνει στο απειρόβλητο τον πυρήνα της πολιτικής σας, με τον οποίο πέρα βέβαια από επιμέρους διαφορές ταυτίζεται. Είναι βολική για όλους σας η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι η πολιτική σας ευθύνεται για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τις οποίες υπόσχεται πως θα μειώσει η δική του διακυβέρνηση. Πώς? Μα με την παραπέρα καπιταλιστική ανάπτυξη διευκρινίζει, όπως και οι παραπάνω οι ομοειδεάτες του στην υπόλοιπη Ευρώπη της προοδευτικής υποτίθεται διακυβέρνησης. Δηλαδή, και αυτός παρουσιάζει ως λύση την πηγή του ίδιου του προβλήματος. Ο μύθος ότι από μια καπιταλιστική ανάπτυξη βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, και οι βιομήχανοι και οι εργαζόμενοι τους και οι εφοπλιστές και οι τραπεζίτες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, έχει προπολού καταρρεύσει. Είναι και αυτό το γνωστό παραμυθάκι που αναμασούν τα εκάστοτε κυβερνητικά στελέχη. Να μεγαλώσει η πίτα, δηλαδή ο πλούτος, για να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι και ο εργαζόμενος. Όμως η πίτα πάρα πολλές φορές μεγάλωσε. Αλλά για τους εργαζόμενους προορίζονταν τελικά το πολύ πολύ κάποια ψίχουλα. Η μεγαλύτερη ανισότητα στην ελληνική κοινωνία είναι ανάμεσα σε αυτούς που δουλεύουν για να μεγαλώνει η πίτα, τους παραγωγούς του πλούτου δηλαδή, την πλειοψηφία δηλαδή του λαού, και σε αυτούς που τελικά την κλέβουν, δηλαδή μια μικρή μειοψηφία, μια χούφτα παράσιτα. Και αυτή η ανισότητα συνεχώς μεγαλώνει. Η ανησυχία του ΣΥΡΙΖΑ για τις κοινωνικές ανισότητες, την οποία μοιράζεται με διάφορα αστικά επιτελεία, κρύβει και κάτι άλλο. Την ανησυχία του μην τυχόν και απειληθεί η πολιτική σταθερότητα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι έχει κάνει σημαία του τη συνένεση
για να μην απειληθεί όπως παραδέχεται η κοινωνική συνοχή. Κύριοι της κυβέρνησης, σας το θύμισαν πολλές φορές αυτές τις μέρες οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μίλησαν. Σας πρόσφεραν απλόχερα συνένεση και εσείς της Νέας Δημοκρατίας την αρνηθήκατε. Εμάς βλέπετε, δεν μας μπερδεύουν τα μεγάλα κούφια λόγια του λαϊκισμού, των προσβολών της βρισιάς και όλα όσα χρησιμοποιούν για λίγη ώρα δημοσιότητας στελέχη της αντιπολίτευσης, όπως χτες ο Κουρουμπλής, προερχόμενος και αυτός εκ του βαθέως Πασόκ. Γι' αυτό ο καημός του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλος στην πραγματικότητα. Μην τυχόν και διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και απειληθεί η πολιτική σταθερότητα. Και φυσικά δεν απευθύνεται σε εσάς, στους ομίλους δίνει εξετάσεις. Γι' αυτούς νοιάζεται. Γιατί όσο κι αν είναι δύσκολα τα πράγματα και οι συσχετισμοί αρνητικοί, δεν πάψατε ούτε στιγμή να ανησυχείτε όλοι σας, να τρέμετε τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση που όσο δυναμώνει θα γίνεται ποτάμι ορμητικό και θα σας παρασύρει. Ιδιαίτερα όταν ο λαός αποφασίσει να παλέψει όχι απλά για αλλαγή διαχειριστή της πολυκατοικίας του συστήματος αυτής ή της άλλης κυβέρνησης, αλλά για αλλαγή συνολικά της άρχουσας, της κυρίαρχης τάξης. Κυρίες και κύριοι, είναι όντως βολική για σας η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ασφαλώς και είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη η γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν το συζητάμε. Αλλά μήπως πρέπει να συζητήσουμε επίσης και ορισμένα άλλα θέματα που έχουν άμεση σχέση με το τι τελικά θα μπαίνει στην τσέπη του εργαζόμενου, τι θα γίνει με το μέσο μισθό σε κάθε κλάδο, τι θα γίνει με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει στο ΣΕΒ ως αντιστάθμισμα για την αύξηση του κατώτατου μισθού, δηλαδή τη μείωση των ασφαλιστικών του εισφορών και άλλων παροχών όπου από τη μια τσέπη θα μπαίνουν και από την άλλη θα βγαίνουν. Θα μειωθούν αλήθεια δραστικά και άμεσα οι έμεσοι φόροι. Θα καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Θα καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι και οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις που υπονομεύουν τις συλλογικές συμβάσεις και τις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις. Θα καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Τι θα γίνει όταν η Κομισιόν απαιτήσει από την οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση την τήρηση των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων που μάλιστα υπέγραψε και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Τι θα γίνει όταν αρχίσουν οι αυστηρές συστάσεις για περιορισμό των κρατικών δαπανών κοινωνικής πολιτικής. Όπως ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να καταλάβει, μια αύξηση του κατώτατου μισθού θα εξανεμιστεί πολύ εύκολα αν η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι αρνητική. Τώρα σας έπιασε όλους ο πόνος για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά κουβέντα δεν λέτε για να καταργηθεί ο άθλιος νόμος με την επωνυμία των υπουργών σας, του νόμου Βρούτση της Νέας Δημοκρατίας και Αχτσιόγλου του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ξυλωθούν όλα τα μέτρα που απαγορεύουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά και εκείνων που περιορίζουν τη συνδικαλιστική δραστηριότητα, εμποδίζοντας τους εργαζόμενους συλλογικά οργανωμένα μέσα από τα σωματεία τους να παλεύουν, να πιέζουν, να διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις. Αν σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στον πάτο, αυτό συμβαίνει γιατί παραμένει σε ισχύ ο νόμος σας. Αυτός ο νόμος άλλωστε δίνει τώρα τη δυνατότητα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάζει τις αυξήσεις ψίχουλα, δηλαδή το 2% για το 2022, που πρακτικά σημαίνει 0,50 λεπτά του ευρώ, ως βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, σε συνάρτηση πάντα υποτίθεται με τις αντοχές ανταγωνιστικότητας, της οικονομίας, τους δείκτες παραγωγικότητας κλπ. Παρά τις διακηρύξεις σας για αύξηση του κατώτερου μισθού, όσο παραμένει στη θέση του όλο αυτό το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο της κατάργησης συμβάσεων, της πανσερπερμίας των εργασιακών σχέσεων, της μερικής ή εκπεριτροπής απασχόλησης, ο μέσος εργατικός μισθός θα συμπιέζεται συνεχώς προς τα κάτω. Θα μεγαλώνει η ψαλίδα ανάμεσα στις ανάγκες των εργαζομένων και στο εισόδημά τους. Είναι βολική επίσης η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ
για το κύμημα της ακρίβειας, της ανατιμήσεις, αφού συσκοτίζει τις ίδιες τις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα. Τι είναι τελικά η ακρίβεια που έχει γονατίσει τα λαϊκά νοικοκυριά? Μήπως καμιά ελληνική πρωτοτυπία ή μήπως κανένα νέο φυσικό φαινόμενο, άρα και παροδικό? Για να μην πω για το τι έχουμε ακούσει τους τελευταίους μήνες για τις βραζιλιάνικες φυτείες του καφέ, τα κινέζικα λιμάνια και τα μέτρα της πανδημίας στο Βιετνάμ. Όλα αυτά ξεχάστηκαν μαζί με αυτά που λέγατε πως η ακρίβεια μπόρα είναι, θα περάσει και ότι σύντομα μάλιστα θα υποχωρήσει. Πού την είδατε την υποχώρηση? Κάντε μια βόλτα στις λαϊκές γειτονιές. Οι αιτίες της ακρίβειας είναι έξω και μακριά από τη λειτουργία του ίδιου αυτού του συστήματος. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε πως δεν έχει καμιά σχέση με τη διαχείριση της κρίσης, όπου τώρα επιλογή δεν είναι οι οριζόντιες περικοπές στο εισόδημα, η εφαρμογή αυστηρών δημοσιονομικών κανόνων, αλλά η προσωρινή χαλάρωσή τους και μια πιο επεκτατική οικονομική πολιτική, στην οποία μάλιστα όλοι σας συγκλίνετε? Είδατε πως τα φέρνει η ζωή. Θέλετε να μας πείτε πως οι φουσκωμένοι λογαριασμοί του ρεύματος και του ηλεκτρικού ρεύματος είναι άσχετοι με την πολιτική του πράσινου, του Green New Deal, που τώρα το έχετε κάνει όλοι σας μηδενός εξαιρουμένου Ευαγγέλιο? Είναι μήπως άσχετη η εκτείναξη των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια με την πολιτική της απελευθέρωσης του εμπορίου των ρήπων, των μεγάλων αυξήσεων στο φυσικό αέριο, των πανάκριβων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Είναι άσχετη με τον εξαγωγικό προσανατολισμό σε μια σειρά προϊόντα που οθεί τις τιμές προς τα πάνω και στην εσωτερική αγορά? Είναι άσχετη με τις ιδιωτικοποιήσεις και τα συνεχή κύματα εμπορευματοποίησης στην ενέργεια, στην ίδρευση, στις μεταφορές, στην υγεία, στην παιδεία? Αν σήμερα θέλουμε να μιλάμε για προστασία του λαϊκού εισοδήματος, αυτό σημαίνει ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, κατάργηση αντιλαϊκών φόρων, των έμεσων φόρων και μετακύληση των φορολογικών βαρών στο μεγάλο κεφάλαιο. Αύξηση των συντάξεων και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων με παράλληλη μετακύλησή τους στη μεγάλη εργοδοσία, για να μπει φρένο στις ανατιμήσεις των προϊόντων πλατιάς κατανάλωσης και ουσιαστική παρέμβαση κατά των διαφόρων καρτέλ. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντα να γίνεται. Είναι βολική επίσης η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι από την κυβέρνησή σας λείπει η ικανότητα. Πρόκειται για μια κριτική που κρύβει τελικά ότι είστε αποφασισμένοι να εφαρμόσετε μέχρι κεραία στην πιο βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Πολιτική για σας αναγκαία για να διασφαλίσετε αυτούς τους ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των κερδών των λίγων, για τους οποίους σήμερα κομπάζετε, χωρίς αναστολές ακόμα και με τον αυταρχισμό και την καταστολή απέναντι σε εργαζόμενους, στο λαό, την νεολαία. Τώρα, πώς γίνεται μετά από όλα αυτά που σας έρνει εδώ μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, σήμερα να έχουμε φτάσει στο σημείο το ΜΕΝ ΠΑΣΟ ΚΙΝΑΛ να έχει ψηφίσει το 70% των νομοσχεδίων σας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Αυτό είναι αλήθεια πως μόνο τέτοια κόμματα, κόμματα της αμαρτωλής παλαιόθεν σοσιαλδημοκρατίας, μπορούν να το απαντήσουν. Στον πυρήνα αυτής της κάλπικης πολιτικής αντιπαράθεσης δεν είναι βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης, που όλοι μαζί χαιρετήσατε, αυτός ο νέος μηχανισμός, το νέο υπερμνημόνιο, που δένει χειροπόδαρα πάλι το λαό μας. Στον πυρήνα αυτής της κάλπικης πολιτικής αντιπαράθεσης δεν είναι η στρατηγική της πράσινης μετάβασης, αφού συμφωνείτε ότι γίνεται προκειμένου να δοθεί κάποια διέξοδος στα υπερσυσσωρευμένα κέρδη του κεφαλαίου. Στον πυρήνα της κάλπικης πολιτικής σας αντιπαράθεσης δεν είναι η προώθηση με κάθε κόστος των επιθετικών σχεδίων, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, των λοιπών ευρωατλαντικών εταίρων. Είστε ταγμένοι αναφανδών μαζί τους. Ο πυρήνας της πολιτικής όλων σας είναι πώς θα διασφαλιστούν καλύτεροι όροι για την κερδοφορία μονοπωλιακών ομίλων, ιδιαίτερα σε συνθήκες διεθνούς ανταγωνισμού
και αστάθειας που προκαλείται από το φαύλο κύκλο μεταξύ καπιταλιστικής κρίσης και καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και όλος ο καυγάς γίνεται για το ποια μέθοδος, ποιο εναλλακτικό σχέδιο θα αξιοποιηθεί για να υπηρετήσει ακριβώς αυτό. Και εδώ πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η εγχώρια, έστω και ετεροφωτισμένη σε ένα μεγάλο βαθμό σοσιαλδημοκρατία, με όλες τις παραλλαγές της, έχει δοκιμαστεί και στη χώρα μας σε διάφορες φάσεις και έχει αποδείξει ότι έχει ορισμένα επιπλέον προσόντα. Έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί τον πυρήνα αυτής της πολιτικής με λιγότερους κραδασμούς για το σύστημα και την εξουσία του. Να του μπαλώνει τρύπες, να το εξοραίζει στα μάτια του λαϊκού παράγοντα, να του δίνει ανάσες και να το παραδίνει μετά στην επάρατο για να συνεχίζεται η ίδια αντιλαϊκή πορεία. Θέλετε να θυμηθούμε τη δεκαετία του 80, όταν το κρατεό Πασόκ τότε με σημαία τα συνθήματα του λαϊκού κινήματος στήριξε το αστικό σύστημα να σταθεροποιηθεί τα πρώτα χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας. Εννοείται βέβαια σε μια άλλη περίοδο, κατά την οποία και ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων ήταν διαφορετικός λόγω της ύπαρξης του διεθνούς σοσιαλιστικού συστήματος, ειδικά της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και η καπιταλιστική οικονομία ήταν σε άλλη φάση, με άλλες ανάγκες επίλυσης ζητημάτων του ίδιου του συστήματος, με τις γνωστές μεταρρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις για την εδραίωση και μακροημέρευση όμως πάλι του καπιταλιστικού συστήματος. Θέλετε να πάμε πιο πρόσφατα στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, ο οποίος κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να πάρει τόσα αντιλαϊκά μέτρα όσα δεν κατάφεραν όλες μαζί οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και την ίδια ώρα, το χειρότερο, κατάφερε να φέρει χρόνια πίσω το εργατικό, το λαϊκό κίνημα να ευνουχίσει, να διακορεύσει ριζοσπαστικές, έντιμες λαϊκές συνειδήσεις. Θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη υπηρεσία στο σύστημα από αυτή. Το ίδιο δυστυχώς κάνει και τώρα ως αντιπολίτευση. Η σοσιαλδημοκρατία προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στο κεφάλαιο και την εξουσία παντού στον κόσμο. Και αφήστε τώρα αυτά για τον άνεμο της σοσιαλδημοκρατικής αλλαγής που πνέει σε όλη την Ευρώπη. Πολύτιμες υπηρεσίες προσφέρει και η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Σόλτς, υπουργού της Μέρκελ, για να μην ξεχνιόμαστε, που προβάλλει τα γνωστά περί σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή ο λαός στην πείνα και αυτός της λογικής, ο γερμανικός ιμπεριαλισμός υπεράλλες. Πολύτιμες υπηρεσίες προσέφερε και η δήθεν προοδευτική κυβέρνηση της Πορτογαλίας. Το παράδειγμα, για όσο βέβαια κράτησε, είναι αποκαλυπτικό. Διεύρυνση της φτώχειας που ξεπερνά το 20% του πληθυσμού, ψίχουλα ως αύξηση στον κατώτατο μισθό, αύξηση ελαστικών συμβάσεων εργασίας, όταν ο πλούτος εξακολουθεί να συσσωρεύεται στις τσέπες λίγων μέσα και από μέτρα ελάφρυνσης της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 25% στο 21%. Όχι τυχαίο σε δελτίο του έγραφε «Κάντε το όπως στην Πορτογαλία». Σήμερα όλοι σας, ακόμα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθεια να στήσετε νέες παγίδες στο λαό, φορέσατε όλη τη μάσκα της πρόοδου. Απ' τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωστή καραμέλα της προοδευτικής διακυβέρνησης και απ' την άλλη η Νέα Δημοκρατία, η οποία διεκδικεί και αυτή τον τίτλο του προοδευτικού κόμματος, όπως είπε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης. Έλεος, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Πρόοδος, λέει ο Μητσοτάκης, είναι η αλλαγή, η δυνατότητα προσαρμογής σε έναν κόσμο που αλλάζει. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία για τους εργαζόμενους, για το λαό? Να προσαρμόσουν τα δικαιώματά τους, τις απαιτήσεις τους, τις ανάγκες τους στα μέτρα των κερδών του κεφαλαίου, το οποίο κεφάλαιο έχει ανάγκη και από την ψηφιακή επανάσταση για να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια οι επενδύσεις του, αλλά και την ίδια τη στιγμή να αξιοποιείται αυτή η ψηφιακή επανάσταση και για το φακέλωμα και την καταστολή του λαού. Έχει ανάγκη και από το άλοθη της κλιματικής αλλαγής για να τρέξουν οι πράσινες μπίζνες του, με πρόσχημα πάντα βέβαια την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόοδός σας είναι ταυτισμένη όμως μόνο με την καπιταλιστική κερδοφορία.
Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μαλώνουν για το ποιος είναι ο καλύτερος εκφραστής της προοδευτικής διακυβέρνησης, κακοποιώντας την έννοια της πρόοδου. Όμως πρόοδος είναι να προχωράς μπροστά, να βελτιώνεις τη ζωή σου. Πρόοδος είναι τα παιδιά σου να ζουν καλύτερα από σένα, από τις προηγούμενες γενιές. Ποιος από εσάς όλους έχει σχέδιο που να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προσδοκίες των λαϊκών οικογενειών να ζήσουν χωρίς άγχος και ανασφάλεια? Ποιος από εσάς έχει σχέδιο το οποίο μπορεί, έστω σε μια άμεση προοπτική, να εξασφαλίσει στους εργαζόμενους μια σταθερή δουλειά για ένα καλό μισθό, να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους χωρίς να πληρώνουν ακριβά για τη μόρφωσή τους, για την υγεία τους, να μπορούν με λίγα λόγια να έχουν τα αυτονόητα σε μια εποχή που τα αυτονόητα βαφτίζονται πολυτέλεια? Κανένας από εσάς δεν έχει τέτοιο είδος σχέδιο, τέτοια πρόσταση, ούτε θα μπορούσε να έχει. Γιατί το σχέδιό σας, με ορισμένες παραλλαγές βέβαια, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των λίγων. Γι' αυτό και είναι ασφικτικό για τις λαϊκές ανάγκες. Τέτοια πρόταση σχέδιο έχει το ΚΚΕ, το οποίο δίνει απάντηση κυρίως στο ερώτημα τι πρέπει να γίνει και πώς μπορούμε πραγματικά να τα καταφέρουμε για να ικανοποιηθούν αυτές οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Σε όλους τους απλούς ανθρώπους του μόχθου, της δουλειάς, της ζωής απευθυνόμαστε. Να σκεφτούν πως η ζωή τους φέρνει μπροστά σε μια σημαντική επιλογή που ή δεν είχαν σκεφτεί μέχρι τώρα ή μπορεί και να την είχαν απορρίψει. Να συμπορευτούν δηλαδή με το ΚΚΕ μέσα στους αγώνες, στο κίνημα. Να βάλουν οι ίδιοι μαζί με το ΚΚΕ τη σφραγίδα τους στις επερχόμενες εξελίξεις. Άλλη λύση σήμερα δεν υπάρχει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Το επόμενο διάστημα, το όχι του ΚΚΕ σε αυτό τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό μπορεί και πρέπει να γίνει ακόμα πολύ πιο δυνατό από τον ίδιο το λαό. Σας ευχαριστώ.